Σπας, ναι. Να μην πω ότι παίζει ναι, στο διαδίκτυο. Ναι. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα λέω. Λύνεται με τη μείωση του ειδικού φόρου στα είδη πρώτης ανάγκης. Δεν θα μπορούσε να το κάνει. Με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, που αν ήθελε μπορούσε να το κάνει όπως το έχουν κάνει άλλες χώρες. Κάντο όπως στην Ισπανία, κάντο όπως στη Γαλλία. Mm. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά τέτοια. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή όχι ανέχεται την εσχροκέρδεια, χρηματοδοτεί την εσχροκέρδεια. Και ο πληθωρισμός που έρχεται συνεπακόλουθα είναι η πιο σκληρή φορολογία. Mm. Η κυβέρνηση αυτή υπερφορολογεί τον Έλληνα πολίτη. Αστεία η φορολόγηση επί ΣΥΡΙΖΑ μπροστά σε αυτό που γίνεται και καλυμμένα με τον πληθωρισμό. Είναι η πιο άδικη φορολογία, γιατί είναι η φορολογία στους έμεσους φόρους, που πλήθει το μεροκαματιάρι, αυτόν που έχει τα 6, 7, 8, 10 εκατοστάρικα το μήνα για να ζει στην οικογένειά του. Αλλά αυτή είναι η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, αυτή είναι η κυβέρνηση του επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας συγκριθεί λοιπόν όποτε θέλει αυτή η κυβέρνηση με ένα debate, να το πούμε έτσι στα ξένα, με μια τηλεμαχία του Προέδρου και του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Πρωθυπουργού και του νυν Πρωθυπουργού, κάτι που το αποφεύγει 7 χρόνια γιατί δεν αντέχει πραγματικά στη σύγκριση. Εμάς ξέρετε... Ο κύριος Μητσοτάκης είναι απλά, συγκρινόμαστε, είμαστε καλύτεροι, το λέω εγώ, να το δεχτείτε όλοι. Εντάξει. Κοιτάξτε, μας πληγώνει πάρα πολύ, το βλέπω από τον κόσμο που το συζητάμε αυτό, το ότι κανείς δεν έχει σηκώσει για το συγκεκριμένο θέμα του ΦΠΑ την κάλυμνο για να πει όλα αυτά που λέμε και τα λέμε εδώ μεταξύ μας, έτσι, τα συζητάμε σε συνεντεύξεις, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό που βιώνει δηλαδή η κάλυμνος με τα δυο νησιά που έχουν τα hot spot, που έχουν το 17%. Κανένας δεν λέει τι γίνεται εδώ κάθε Σάββατο και την αιμορραγία την οικονομική, την οποία βιώνουμε χρόνια τώρα. Ασφαλώς. Εδικαιούντο η Λέρος και η ΚΟΣ να έχουν μειωμένο συντελεστή, γιατί έχουν το μεταναστευτικό που δεν το θέλαμε. Άλλο αυτό όμως. Αλλά ασφαλώς αδικείται η Κάλυμνος να έχει τον πλήρη συντελεστή στο ΦΠΑ, όντας ανάμεσα στα δύο αυτά νησιά. Ναι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και πραγματικά δεν δόθηκε ευκαιρία να το τονίσουμε εδώ. Σαν Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το είχα κουβεντιάσει με το επιμελητήριο στη Μυτιλίνη, το οποίο ερχόταν και κουβεντιάζαμε. Έστω να πάμε, να πηγαίναμε, να πάμε κατά δόη. Mm. Τα γύρω από τη Μυτιλίνη μικρά νησιά είχαν τον πλήρη συντελεστή ΦΠΑ. Και η Μυτιλίνη, το μεγάλο νησί, είχε μειωμένο συντελεστή. Και ήταν άδικο για τα μικρά νησιά. Και πράγματι στήριξα και τότε την πρότασή τους αυτή. Ναι. Γιατί είσαι και σε εμάς, διότι αν η ΚΟΣ έχει μειωμένο συντελεστή και τα νησιά του Βορείου λεγόμενου συγκροτήματος υπαγόμεθα στην ΚΟ, θα είχαμε και εμείς μειωμένο συντελεστή. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει,